Οι αγώνες δεν κερδίζουν εδώ μέσα στα γραφεία της Κομματικής Οργάνωσης. Ο πρόεδρος του Συνόδου παρουσίασε το ψηφοδέλτιο, έδωσε πολύ σωστά το περίγραμμα των θέσεων και κατευθύνσεων της παράταξης. Εγώ μερικά τηλεγραφικά μηνύματα θέλω να δώσω. Η Ελλάδα μετά τον εμφύλιο, μετά το 49, ήταν σε πορεία ανόδου. Το 81, την δεκαετία του 80, η άνοδος του Πασό έφερε ουσιαστικά μετά από 30 χρόνια αυτό που ζούμε σήμερα. Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 9, μελετημένα, στοχευμένα και ίσως αποδειχθεί και με δόλο, η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου και ο Υπουργός Οικονομικών τότε οδήγησαν τη χώρα στο μνημόνιο και το δυνατό. Έχει υποσχεθεί ο πρόεδρός μας ότι μία εξεταστική θα γίνει. Τι έφταξε, το είπε και προχθές το Ζάπιο 3, τι έφταξε και πήγαμε σε αυτό το μνημόνιο. Όπως και θεσμικά, αν θέλετε, άλλο ένα πράγμα θα γίνει από την αρχή, όθεν έσχεσαι από το 1994 και μετά, με πρώτους και καλύτερους φυσικά τους πολιτικούς. Η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. Το πιστεύουμε απόλυτα. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κατεξοχή Ευρωπαϊκό Κόμμα. Η μεγάλη μας κεντροδεξιά παράταξη είναι η κύρια έκφραση του αστικού κόσμου, των φιλελεύθερων πολιτών, των νοικοκυρέων, αυτών των πολιτών που έβαλαν την Ελλάδα μπροστά. Η Νέα Δημοκρατία μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη δεκαετία του 90 μπήκαμε στη Νομισματική Ένωση, στην ΟΝΕ. Δυστυχώς μετά το 2009 φάνηκαν τα προβλήματα της δεκαετίας του 80, αλλά θέλω να σας πω, από την εμπειρία μου αυτά τα 2,5 χρόνια που είμαι στη Βουλή και ξέρω ότι ασχολούμαι αποκλειστικά με τα καθήκοντα του βουλευτού, ότι ποτέ κόμμα μετά το 1974 δεν είχε τόσο επεξεργασμένο καλά οικονομικό πρόγραμμα όπως αυτό που έχει τώρα το επιτελείο του κόμματός μας, που ανακοινώθηκε 3 φορές στο Ζάπιο. Τα μέτρα είναι κοστολογημένα και μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Ένα απλό παράδειγμα για το που θα βρούμε τα λεφτά, 3 πράγματα. Για τα επόμενα 3 χρόνια, 14,5 δις από το ΕΣΠΑ. Θα επιστραφούν πολύ σύντομα τα οφειλόμενα από το δημόσιο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, που είναι τα 6,5 δις. Και με όλα αυτά, με το κούρεμα που έγινε, με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, οι τράπεζες μπορούν και θα εξασφαλίσουν ρευστότητα στην αγορά. Από εκεί και πέρα θα συνεχιστεί το σημάζεμα στις σπατάλες του δημοσίου. Πολλά πράγματα είναι καυτά για την περιοχή μας. Πρώτα και πάνω απ' όλα η ανεργία. Φυσικά πολύ σημαντικό είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν γίνεται να πάμε το φθινόπωρο με το πετρέλαιο στο 1,5 ευρώ. Δεν μπορεί να αντέξει άλλο η κοινωνία μας. Άρα λοιπόν θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι επειδή εμείς δεν είμαστε Πασό, και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας ούτε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης του κέντρου, ούτε έχουμε μαζί μας τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, ούτε τα συνδικάτα, εμείς δεν θα μπορέσουμε να υπάρξουμε ούτε 6 μήνες, αν αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια. Θα είναι αυτά που λέγονται και περνάμε προς τα έξω, είναι αληθινά και θα γίνουν. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει προοπτική. Γυρίζω αυτές τις μέρες και τελειώνω με αυτό, με νέους ανθρώπους μαζί μου, όλο τον ομό, για να δώσω την κατεύθυνση και το στίγμα ότι η αγωνία μας είναι για αυτούς που έρχονται μετά από εμάς. Να τους εξασφαλίσουμε όχι μόνο ένα χαμόγελο αισιοδοξίας, να τους εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Να μην φύγουν τα καλύτερα μυαλά μας στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία και γίνουμε μια χώρα γερών. Αυτή την αγωνία έχουμε. Πιστεύω λοιπόν, κλείνοντας, ότι πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει τις κάλπες, και νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Δεν θα έχουμε μεγάλη αποχή. Αλλά να μην γίνει διασπορά ψήφων σε κάποια κόμματα και κομματίδια που προέρχονται από τον αστικό χώρο, από τον ιστό τον δικό μας, γιατί η χώρα πρώτα και πάνω απ' όλα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση να κυβερνηθεί. Εγώ προσωπικά δεν έχω αντίρρηση να υπάρχουν κι άλλες φωνές. Δεν είμαι υπέρ του δικοματισμού. Δεν θέλω η Ελλάδα να γίνει Αμερική, ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί που δίνουν διαφορές. Με άρεσε και τώρα που είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή. Ας υπάρχουν και 7, αυτό το αποφύσουν οι πολλοί. Αλλά στην Καστοριά, ξέρετε πολύ καλά ότι θέλουμε να πάρουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό. Είμαστε περήφανοι που ήμασταν πρώτοι στην Ελλάδα. Σίγουρα η Νέα Δημοκρατία βγάζει άνετα τον ένα βουλευτή. Αυτό εξαρτάται από τους άλλους νομούς, από την υπόλοιπη Ελλάδα, αν θα χαθεί η έδρα για τον Πασό. Από αυτούς εξαρτάται. Επομένως, οι πολίτες να ξέρουν ότι κύριο μέλημα είναι η Νέα Δημοκρατία να βγει αυτοδύναμη και μέσα. Από εκεί και πέρα, από τους εκλεκτούς συναδέλφους συνυποψηφίους, πιστεύω ότι οι πολίτες θα επιλέξουν αυτόν που θεωρούν ότι έχει την
μεγαλύτερη πολιτική υπάρχεια, την ικανότητα, την δυνότητα, την σοβαρότητα εκείνη για να μπορεί να σταθεί στο υψηλό αξίωμα του βουλευτού. Σας ευχαριστώ. Είμαι αποφασισμένος τις επόμενες μέρες που μένουν μέχρι να κλείσουν οι κάλπες να δώσω εγώ και συνεργάτες μου όλες τις δυνάμεις και να ξέρετε ότι το αποτέλεσμα θα είναι νικηφόρο. Σας ευχαριστώ.